τίποτα δεν θέλει. Τι κοντό παιδί μου. Θα με δίνουμε τόσα λεφτά, θα βάλουμε τα προσθετικά, θα βάλουμε τα κοντά. Μα γι' αυτό σου λέω, μετά δεν θα χρειάζεται και extension. Όχι. Όχι, συμφωνώ. Κοίταξε, μίλα, δεν την κουρέψω. Μίλα, πάρε το όπλο σου. Όχι. Απλά θα μας δώσεις για να πάρουμε ιδέες και τα κορίτσια που μας βλέπουν από το σπίτι. Κυρίως τα μικρά κορίτσια που έχουν τα μαλλιά τους μακριά και ωραία και δεν τους έχουν ακόμα, δεν έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα γιατί προφανώς δεν βάφουν και τα μαλλιά τους. Τι μπορούν να κάνουν χωρίς να χάσουν το μήκος τους. Αυτό το πράγμα θέλω να δούμε στην Κατερίνα. Πώς μπορούμε να δώσουμε σχήμα, ωραίο σχέδιο στα μαλλιά, να στέκονται καλά, είτε τα κάνεις πιστολάκι είτε δεν τα κάνεις πιστολάκι. Μπράβο. Να δείχνουν καλοκτενισμένα και ωραία, χωρίς να είναι, ρε παιδί μου, εδώ κοντό και ξαφνικά όλο το άλλο μακρύ. Μπράβο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, κοίτα να δεις τώρα, εδώ στην Κατερίνα συγκεκριμένα, ναι. Εγώ λέω, προτείνω ναι. να της το ανεβάσω και 2-3 δαχτυλάκια. Τα δύο δάχτυλα, το είπαμε κι εμείς. Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά θα τα μετρήσω τα δάχτυλα. Καθίστε, παιδιά. Α, μάλιστα. Το χαλαρώσω λίγο γιατί έχει βγει το διπλωσάγωνο παγανιά. Μισό. Είναι και παιδικό τραύμα. Ωραία αυτό. Τα λέμε σήμερα. Εγώ έχω κάνει κυλίτσα, εσύ διπλωσάγωνο. Τι καλά που παίρνουμε. Γιατί, γιατί, αφού το μπορούμε, ξέρεις πόσο καιρό χτίστηκε αυτό το διπλωσάγωνο. Και εγώ πολύ κοιλιά, πολύ. Παλιά το διπλωσάγωνο, σας πληροφορώ και ακόμα σε μερικές χώρες. Ρουφιέμαι, μην πρίκα. Να χαράσει. Γιατί είναι? Εγώ δεν κάνω, νομίζει το ρούφιγμα που έκανε η Ζωζό. Είναι όταν... πρίκα το διπλωσάγωνο. Βεβαίως. Βέβαια, θα μου πεις αυτές τις φίλες τρώνε και τους συγγενείς. Δεν έχει να λέει. Κουρεύω εγώ, γύρνα έτσι, μην τα λέτε λίγο. Δεν έχει να γιατί τα λες αυτά. Τώρα θα φάμε την προφίλ. Να τα πούμε λίγο. Έλα και εσύ λίγο, σας πήρα τη θέση σήμερα στο κομμωτήριο, είναι διπλοπαρκαρισμένη. Έτσι να κάνω, όποιος προλάβει εδώ πέρα πέρα. Καταλαβαίνετε. Η πεθερά πάλι διπλοπαρκαρισμένη, ήρθε λίγο να κάνω ένα φιλάρισμα. Δεν μου λες εσύ που πηγαίνεις στα κομμωτήρια ναι. συχνά, γιατί εγώ πάω μόνο όταν βάφω το μαλλί. Καταλαβες. Τίποτα δεν έκανε αμέσως άλλο πάνω. Πού, ό,τι πετάει. Δείξτε μας λίγο τα πλάνα. Όχι, Κατερίνα, μου φέρτε το μπροστά να το δει, καλέ. Φέρτε το. Το μήκος το έχουμε. Απλά το έχει φυλάρει. Χριστέ μου, ήταν από παιδί, επειδή η μάνα μου όταν ήμουν μικρή είχε τη φαϊνή ιδέα και με κούρευε αγορίστικα. Και θυμάμαι να κυκλοφορώ στο δρόμο έτσι και να με φωνάζω και Βαγγελάκι. Και εμένα μου τα είχε κόψει μια φορά αγορίστη. Είχε πιάσει όλο το σχολείο ψήρες. Εμένα και αψήρωτη. Δεν περπάτηκε κάτι στο κεφάλι μου. Απλά τη έπαιρνε και μου κόβε κοντομαλί. Αυτό ήταν η ευκολία, παιδί μου, της μάνας. Σου λέει θα ανταλούσω και μια χαρά. Βασίλη, σιγά-σιγά με το μαλλί. Κοίτα, κοίτα. Ναι, κατευθείαν είπαμε κοίτα, την πώς... άκρη. Την άκρη. Και βόρκ, το θριάσιο πάρτε να στείλει. Βασίλη. Δεν σου κόβω πολύ, μην αγχώνεσαι. Βασίλη, μην μαλάζει τώρα που με βρήκαν όπως με βρήκανε. Οι γυναίκες τώρα στα κομμωτήρα κάνουν έτσι εύκολα αλλαγές στα μαλλιά, παίζουν με τα χρώματα των μαλλιών. Λοιπόν, τι βλέπεις, τι ακούς. Αυτό που είδα πολύ, παιδιά, τον τελευταίο καιρό, Βασίλη, δεν ξέρω αν θα μου το επιβεβαιώσει κι εσύ, είναι πολύ κόκκινο. Κόκκινο, Ελένη. Να έρχονται κοπέλες και αυτό που ήθελα να πω και δεν ξέρω και αν συμφωνείς. Οι κοπελίτσες που είναι λίγο πιο σκούρες στο δέρμα, δεν τους πάει τόσο πολύ το κόκκινο μαλλί. Και βλέπεις καρωτή, Ελένη, καρωτή να γίνεται είναι χαμός. Όμως κάποιες γυναίκες που τους πάει πολύ το κόκκινο. Πολύ. Δηλαδή η Σύση Χριστίδου όταν το είχε κάνει κόκκινο. Ήταν, εγώ είπα μαλλί, το ξαναλάξει πάρα πολύ. Πάλι σε καστανό ξανθό. Α, πάρα πολύ τη πάει. Δηλαδή είναι φτιαγμένο για αυτήν αυτό το η κόκκινο. Η Σύση και η Τάμτα. Και στην Τάμτα πήγαινε πολύ το και κόκκινο. Και στην Τάμτα, η Τάμτα όμως έχει αυτό το διάφανο δέρμα το κάτασπρο. Το κάτασπρο. Εγώ δεν σκέφτηκα να το κάνω κόκκινο, αλλά λέω πως είμαι σαν το θρυλαίο. Θα σου πηγαίνει ενώ όμως. Όχι το χάλκινο. Όχι το χάλκινο. Το κόκκινο κόκκινο. Μου, τι κάνει, με τρομάζει λίγο. Να ρωτήσω κάτι. Κοίτα τι ωραία γιατί μιλάω. Ωραία είναι. Αλλά λέω, μήπως τα παρακόβουμε. Όχι, όχι, γιατί τώρα δεν τις κάνω, δεν τις παίρνω κόψιμο άλλο σε μάκρος. Ναι, θα με μπορούσα ακούτε. Να σου το πάω ένα ωραίο καρεδάκι. Παρ' όλα αυτά δεν τις το πάω. Όχι. Βασίλη, μη γίνω Βικτόρια Μπέκαμ επί τέσσερα. Βασίλη, και δεν έχω και τα κιλά της Βασίλη. Αυτή τρώει κάθε Πάσχα. Θέλω, αν αποφασίσει ποτέ να τα κόψει κοντά, να ζεστά κάνω εγώ. Τι εννοεί κοντά. Τι δεν εννοεί ξέρω, κοντά. Μωρέ, τι λέει. Δεν ξέρω, άστο να λέει και αυτό. Τι εννοεί, σαν την Αλίκη στον Πίπη. Να μην ξέρω πού να πηγαίνω. Όχι, για δείξε μας λίγο, Σταύρο, δείχνε μας και λίγο πίσω να βλέπουμε τι άντρες τι κάνουμε. Παίρνει πολύ. Δεν παίρνω πολύ, κοίταξε. Έχω, ακριβώς θα σου πω, έχω πάρει 4 δάχτυλα. 4 δάχτυλα λίγα και είναι. Και απλά σου κάνω ένα ελαφρύ φιλαρισματάκι για να πάρει όγκο. Λοιπόν, ναι, και με ρωτάνε πολύ συχνά για τη βαφή σου, Κατερίνα. Μου λένε τι χρώμα είναι το μαλλί της Κατερίνας. Ναι. Για πες. Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, ρε, ρε παιδιά. Θυμηθείτε, εξάρτια. Λοιπόν, εγώ έτσι όπως το βλέπω, το βλέπω καστανό, ξανθό, ανοιχτό. Μην πω λάθος χρώμα, φοβάμαι και τους βγει κανένα φούξια και γίνομαι ρεντίκουλα. Δεν το θυμάμαι, παιδιά, να το ρωτήσω. Εγώ ποτέ δεν ασχολούμαι, να σου πω την αλήθεια. Είμαι η χαρά του κομμωτή. Είμαι Βασίλη. Κοίταξε όμως, επειδή το μαλλί σου από κάτω είχε από προηγούμενες φάσεις αντάβιες, ναι. Ό,τι χρώμα και να έχεις βάλει, μην νομίζεις το. Αυτό το λίγο που κάνει μια πιο ανοιχτή αντάβια μέσα είναι γιατί υπήρξαν οι αντάβιες πιο πριν. Άσχετα που το πέρασε τώρα ναι, όλο ναι, στα ναι, μαλλιά ναι, ναι, ένα ναι. χρώμα. Θα βγαίνει από μέσα το φως ούτως ή άλλως μέχρι να κατέβει όλο το μαλλί και να φύγει. Το μαλλί. Γι' αυτό πολλές φορές μπερδεύονται και λες, ας πούμε, φοράω τον αριθμό τάδε. Δεν είναι τον αριθμό τάδε, είναι αλλά στο δικό σου μαλλί που προηγήθηκαν αντάβια. Αυτό γιατί και εμένα με ρωτάνε, το ξαδότη με νεγάκι. Λέω, άμα έχεις μελαχρινό μαλλί. Και εδώ το με ρωτάνε εμένα που δεν θα βάφω εγώ. Μπορεί να βγει όμως αυτό το μαλλί. Ή θα βγει αλλιώς και μετά θα μας βλέπουν στα κανάλια 1,5 χρόνο.
Μιλώ σωστά. Μιλώ. Καλά, εμένα δεν μου βάφει και όλο το μαλλί ο αγαπημένος Δημήτρης. Να είναι καλά, 20 χρόνια βάφει μαλλί. Φούρναρης. Και τι καλός. Και τι καλός, και τι καλός ο Δημήτρης, να το πούμε, ναι. Βάφει μόνο τη ρίζα, όπου βγαίνει το χρώμα. Το υπόλοιπο το αφήνει για να μην ταλαιπωριέται όλο το μαλλί. Ανοίγουμε, ανοίγουμε. Και δεν είναι βαφή. Είναι αυτό το ξεσπριστικό που στο βάζω στο κεφάλι και είναι μπλε. Πώς το λένε, ρε Βασίλη, αυτό. Δεκαπάς. Τι να σου πω κι εγώ. Δεκαπάς. Ένα σιέλ πράγμα μου, βάζει τη ρίζα. Τώρα τι έχει βάλει μέσα. Και μετά θα περνάει σίγουρα ένα ριφλέ. Όχι, τίποτα δεν μου περνάει. Παρακαλώ. Μετά λούζομαι και φεύγω. Και έρχομαι εδώ βρεγμένη και τρέχει εσύ. Δεν προλαβαίνει. Εγώ θα τρέχω, τι γίνεται πίσω, ρε παιδιά. Τώρα μπαίνω λίγο μπροστά, αλλά. Μαλακά, πιο μαλακά, πολύ. Γιατί Βασίλη μου έχουμε καρδιά, μαλακά. Λοιπόν, μην έρθεις και μου πεις μετά τι τέλειο κούρεμα μου κάνεις, γιατί όλοι έτσι μου λένε. Μωρέ, στην αρχή. Θα στο πω μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και μετά θα φέρω του καλύδι τις χατζάρες και... Εγώ το μόνιμό μου άγχος όταν πάω σε κομμωτήριο είναι αυτό, μην κόψεις πολύ, μην κόψεις. Καταρχήν πολύ. Δεν ακουμπάω, σου εξηγώ και πάλι... Τίποτα από τα δικά σου. Ξεκινάω με τα δικά σου. Είναι ο φόβος της γυναίκας με το ψαλίδι, δεν τα ξέρεις.